Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο PlanAdvisor. Το κάλιο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών μαζί με το άζωτο και επηρεάζει αρκετές βιοχημικές διεργασίες των δέντρων. Το κάλιο επηρεάζει το άνοιγμα των στοματίων των φύλων αλλά και τη φωτοσυνθετική τους δραστηριότητα. Εμπλέκεται στη σύνθεση πρωτεϊνών, αμινοξέων, ζαχάρων και αμύλου και βοηθάει τη μεταφορά των ζαχάρων από τα φύλλα στους καρπούς. Επηρεάζει ακόμα τις κυταροδιαιρέσεις και την αύξηση των κυτάρων. Παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του ριζικού συστήματος και προσδίδει μια σχετική ανθεκτικότητα, κυρίως σε αβιωτικό στρες, όπως παγετούς και ξηρασίες. Γενικά αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για δέντρα υψηλής παραγωγικότητας, αλλά και ποιοτικής καρποφορίας. Πού συνεισφέρει όμως το κάλιο? Η επάρκεια καλίου σε όλη την καλλιεργητική περίοδο αυξάνει το μέγεθος και το βάρος των καρπών και συνεισφέρει σε μία ομοιόμορφη ορίμανση. Αυξάνει επίσης το πάχος της φλούδας και μειώνει τα φαινόμενα ανομοιομορφίας του φλοιού, αλλά και την εμφάνιση ρητίδων και σχισμών. Όσον αφορά τη βλάστηση, βοηθάει στο να έχουμε υγιή δέντρα με υψηλή ευρωστία, ενώ επηρεάζει θετικά περιορίζοντας την ανθόπτωση και την καρπόπτωση. Οι ελλείψεις τώρα του καλίου εμφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς, στα φύλλα δημιουργώντας χλωρώσεις κίτρινου έως χάλκινου χρώματος, οι οποίες ξεκινάνε από τις κορυφές των φύλλων και εμφανίζονται πρώτα στα ωριμότερα φύλλα. Όταν το πρόβλημα επεκτείνεται, επεκτείνονται και οι χλωρώσεις σε όλη την επιφάνεια των φύλων, τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστική συστροφή. Στους καρπούς παρουσιάζεται πρόωρη ορίμανση, ανομοιόμορφη και μικροκαρπία, ενώ παρουσιάζονται και χαρακτηριστικές δρυτιδόσεις και σχισμές. Οι συνθήκες τώρα που ευνοούν την έλλειψη καλίου είναι καλλιέργειες σε πολύ αμμώδη εδάφη λόγω έκκλησης, καλλιέργειες σε αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH και υψηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου και μαγνησίου που ως γνωστόν δρούν ανταγωνιστικά και εδάφη με υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις ή και σε πολύ όξινα εδάφη. Στον προδιορισμό των ποσοτήτων καλίου που πρέπει να τροφοδοτήσουμε τα δέντρα μας, λαμβάνουμε οπωσδήποτε τα στοιχεία της εδαφολογικής μας ανάλυσης, ώστε να γνωρίζουμε τη μηχανική σύσταση του εδάφους, γιατί όπως είπαμε σε αμμώδη εδάφη έχουμε αρκετές απώλειες, αλλά να γνωρίζουμε και το pH και το ποσοστό της περιεκτικότητας του ανθρακικού ασβεστίου που επηρεάζουν αρνητικά την απορρόφηση του καλίου. Πιο σημαντική όμως είναι η φυλοδιαγνωστική μας ανάλυση, στην οποία τα κανονικά επίπεδα καλίου θεωρούνται περιεκτικότητα 1,2 έως 1,7%, ενώ κάτω από αυτά είναι χαμηλά και κάτω από το 0,7% μάλιστα είναι πολύ χαμηλά. Πάνω από το 1,7% έως και το 2,4% έχουμε υψηλά επίπεδα καλίου και από το 2,4% και πάνω τοξικά επίπεδα και προφανώς δεν εφαρμόζουμε καθόλου καλλιούχες λιπάνσεις. Οι μορφές καλίου που χρησιμοποιούνται στα εσπεριδοειδή είναι κυρίως το θηϊκό κάλιο, καθώς το χλωριούχο αποφεύγεται λόγω της ευαισθησίας των καλλιεργειών αυτών στο χλώριο. Πότε όμως εφαρμόζουμε το κάλιο σε τέτοιες καλλιέργειες? Οι ανάγκες των εσπεριδοειδών σε κάλιο είναι χωρίζονται σε τρεις κρίσιμες περιόδους. Η πρώτη είναι η περίοδο της άνοιξης, την περίοδο της διαφοροποίησης των οφθαλμών και της έναρξης της ανοιξιάτικης βλάστησης, όπως και την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως επίσης και το καλοκαίρι, στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των καρπών και τέλος στη φάση της ορίμανσης των καρπών. Για να είναι λοιπόν τα δέντρα μας εφοδιασμένα αυτές τις κρίσιμες περιόδους και ειδικά την άνοιξη, η εφαρμογή του θηϊκού καλίου επιφανειακά γίνεται τον Ιανουάριο κυρίως ή Φεβρουάριο σε πολύ αμμώδη εδάφη,
όσον αφορά την επιφανειακή λίπανση. Στην επιφανειακή λίπανση προσθέτουμε γύρω στο 60-70% της ετήσιας ποσότητας καλίου, ενώ η υπόλοιπη χορηγείται το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο με υδρολίπανση ή διαφυλικές λιπάνσεις. Οι ποσότητες καλίου αναστρέμα ή ένα δέντρο υπολογίζονται με βάση τη φυλοδιαγνωστική μας ανάλυση και τις αποδόσεις των δέντρων την προηγούμενη χρονιά ή τις προηγούμενες χρονιές, όπως και την εκτιμόμενη απόδοση της χρονιάς που διανύουμε. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουμε όσον αφορά το κάλιο στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Και φυσικά για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας στο βίντεο ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!